Χωρίς το παραμικρό πρόβλημα, ξεκίνησαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις και για τους τελειόφοιτους των επαγγελματικών λυκείων της Μαγνησίας, με το ποσοστό συμμετοχής στη διαδικασία να αγγίζει το 90%. Σε όλα τα εξεταστικά κέντρα όπου διαγωνίστηκαν οι τελειόφοιτοι των ΕΠΑΛ, είχαν ληφθεί μέτρα προστασίας σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα κατά του κορονοϊού. Όλα πήγανε πάρα πολύ καλά. Και αυτό οφείλεται, όπως το έχουμε τονίσει επανειλημμένα, τόσο στους εκπαιδευτικούς, τους διευθυντές, τις λυγιακές επιτροπές, τους επιτηρητές, οι οποίοι τήρησαν όλα τα πρωτόκολλα απαρέγκλιτα του ΕΟΔΗ και του Υπουργείου Παιδείας, όσο και στην ωριμότητα των μαθητών των ΕΠΑΛ, οι οποίοι πραγματικά και εκείνοι τήρησαν όλα τα πρωτόκολλα με τον καλύτερο τρόπο. Είμαστε καλυμμένοι και από μάσκες. Είχαμε φροντίσει, έστειλε βέβαια και το Υπουργείο κάποιες μάσκες, αλλά είχαμε φροντίσει από πριν, γιατί δεν ξέραμε αν θα σταλούν. Είχαμε φροντίσει να έχουμε μάσκες. Έχουν σταλεί αντισηπτικά. Κάθε αίθουσα έχει αντισηπτικά. Κάθε αίθουσα έχει 10 μαθητές. Να τηρείται η απόσταση. Μάσκες στους επιτηρητές και σε όσους πλησιάζουν πολύ τους, από την Επιτροπή που πλησιάζουν τα παιδιά. Η διαχείριση των υδάτινων πόρων ήταν το θέμα της έκθεσης που κλήθηκαν να αναπτύξουν οι τελειόφοιτοι των ΕΠΑΛ, θέμα ιδιαίτερα επίκαιρο στην πόλη του Βόλου. Ήταν εύκολα. Γράψαμε, πιστεύω, καλά όλα τα παιδιά. Από όλους τους τομείς τα παιδιά είχαν και επιπλέον γνώσεις λόγω τομέων, γιατί επεξεργάζονται τέτοια θέματα, είτε σε δραστηριότητες, είτε στα πλαίσια εργαστηριακών ασκήσεων. Και επίσης έχουμε και ένα θέμα επίκαιρο στην πόλη μας για το περιβάλλον, που τα παιδιά συμμετέχουν και σε κινητοποιήσεις διάφορες και ενημερώνονται συνεχώς.